Θέλω να απευθυνθώ στην καθεμία και στον καθένα σας σε στιγμές που ο κόσμος μας βιώνει την βαθύτερη γεωπολιτική του κρίση εδώ και σχεδόν 8 δεκαετίες. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ξαναφέρνει τον πόλεμο στην Ευρώπη. Ανοίγει τον δρόμο στην αμφισβήτηση των συνόρων, στη βία επιβολή του ισχυρότερου και στο ξερίζωμα εκατομμυρίων ανθρώπων. Αλλά προκαλεί και μια τεράστια ενεργειακή κρίση με πρωτοφανή κύματα ακρίβειας που απειλούν την ευημερία όλων των κοινωνιών. Όπως σε κάθε χώρα, έτσι και στην Ελλάδα, η νέα αυτή περιπέτεια έχει συνέπειες. Τις βλέπουμε στις τιμές του ρεύματος, των καυσίμων και των άλλων προϊόντων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η πολιτεία από το φθινόπωρο ήδη καλύπτει μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η αναταραχή όμως είναι διεθνής. Γι' αυτό και η αντιμετώπιση της δεν μπορεί παρά να είναι πρωτίστως υπόθεση της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Το τελευταίο αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς οι δυνάμεις του λαϊκισμού σε όλη την Ήπειρο επιχειρούν και πάλι να διακινήσουν εύκολες και απλοϊκές απαντήσεις σε δύσκολα και σύνθετα ερωτήματα. Κρύβουν, για παράδειγμα, ότι οι ανατιμήσεις είναι εισαγόμενες, αναζητώντας εθνικές ευθύνες, και προτείνουν λύσεις ανεφάρμοστες, που χαϊδεύουν αυτιά, αλλά δένουν τα μυαλά και τα χέρια. Απέναντι σε όλα αυτά, όπλο μας παραμένει η γλώσσα της αλήθειας, ο ρεαλισμός και το αποτέλεσμα. Νιώθω τις δυσκολίες γύρω μας. Την αγωνία όταν ανοίγει ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι, όταν το βλέμμα κοιτά το ράφι του σούπερ μάρκετ ή το μετρητή της βενζίνης. Ξέρω επίσης ότι τα όσα πετύχαμε επί σχεδόν 3 χρόνια, μειώνοντας φόρους και εισφορές και αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα, πολιορκούνται τώρα από την ακρίβεια. Ενώ το γεγονός πως η οικονομία και η κοινωνία έμειναν όρθιες χάρη στα 43 δισεκατομμύρια κατά της πανδημίας, δεν αρκεί για να αισθανόμαστε σήμερα ασφαλείς. Ακριβώς γι' αυτό, μετά από πρότασή μας, η Κομισιόν επεξεργάζεται ήδη παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των χονδρικών τιμών φυσικού αερίου, ώστε να χτυπηθεί η διεθνής κερδοσκοπία που ανατροφοδοτεί τη γεωπολιτική κρίση, προκαλώντας αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Είναι ώρα η πολιτική να θέσει κανόνες στις αγορές και εταιρείες με υπερκέρδη από αυτήν τη συγκυρία να αναλάβουν μερίδιο στο κόστος υπέρβασής της. Ελπίζω ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συμφωνήσουμε για το θέμα. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να δράσουμε ακόμα μια φορά και σε επίπεδο εθνικό. Έτσι, αύριο το πρωί, οι Υπουργοί Οικονομικών, Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης θα ανακοινώσουν ένα τρίμηνο πρόγραμμα σημαντικών πρόσθετων ενισχύσεων. Πρόκειται για μέτρα που απευθύνονται στους πιο αδύναμους, αλλά και στη μεσαία τάξη. Μελετημένες παρεμβάσεις ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα ανακουφίσουν 3,2 εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες, αλλά και τα νοικοκυριά, με εισόδημα έως 30.000 ευρώ το χρόνο. Οι ρυθμίσεις αφορούν όλα τα μέτωπα της ακρίβειας. Την τόνωση του εισοδήματος με ένα έκτακτο επίδομα στους χαμηλά αμοιβόμενους και στους χαμηλούς ταξιούχους. Τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, που έχουν σήμερα και τα περισσότερα έξοδα. Τη γενναία επιδότηση των λογαριασμών του ρεύματος. Αλλά και τη μερική απορρόφηση των αυξήσεων στα καύσιμα με την κάλυψη 180 λίτρων για την κίνηση των οχημάτων. Ενώ συνδυάζονται με ειδικές μέρημνες για τους αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν χτυπηθεί ιδιαίτερα από τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Και βέβαια, όλα αυτά πλαισιώνονται από το νέο χαμηλότερο ένφυα και από την επικείμενη δεύτερη αύξηση του κατώτου μισθού. Γιατί οι μισθοί στη χώρα μας είναι δυστυχώς ακόμα χαμηλοί. Και η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται στη συνέχεια των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί από το ξέσπασμα της ενεργειακής αναστάτωσης και για μέτρα που θα ισχύουν για τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Όπως είπα, η εφαρμογή τους θα είναι απλή και θα εξηγηθεί αύριο αναλυτικά από τους αρμόδιους υπουργούς. Όλες, ωστόσο, οι νέες ρυθμίσεις υπηρετούν 2 αρχές. Πρώτον, είναι στοχευμένες και όχι οριζόντιες, δίνοντας ειδικότερη έμφαση στη στήριξη των πιο αδύναμων. Και δεύτερον, είναι ευθυγραμμισμένες με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, την οποία έχουμε εξ αρχής χαράξει. Μια επιλογή που συγκλίνει με τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά δεν αποκλίνει από τις αντοχές της οικονομίας και που αντιμετωπίζει το παρόν
χωρίς να αναρκοδοθετεί το μέλλον. Περιλαμβάνουν δηλαδή αυτά που αποκαλώ μέτρα μετρημένα στο μέτρο της πραγματικότητας. Γιατί η διεθνής αναστάτωση θα περάσει. Αλλά η χώρα πρέπει να είναι δυνατή για να συνεχίσει δυναμικά την πορεία της. Ακούω βέβαια από τώρα τις κραυγές της αντιπολίτευσης για ψίχουλα και κοινωνική αναλγησία. Αλλά σας βεβαιώνω ότι πρώτος εγώ θα αποφάσιζα ένα μεγαλύτερο πακέτο στήριξης αν ήμουν σίγουρος ότι αυτό δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Όμως δυστυχώς η πατρίδα μας δεν έχει ακόμα πλήρως συνέλθει από τη δεκαετή οικονομική κρίση. Δεν φτάσαμε ακόμα στην πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα. Και πάντα οι κερδοσκόποι θα καροδοκούν να εκμεταλλευτούν την όποια δυναμία μας. Καθώς λοιπόν οι εποχές που έρχονται είναι χαρτογράφητες, δεν πρόκειται για να φανώ προσωρινά ευχάριστος να υπονομεύσω την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας. Έχουμε κάνει πολλές θυσίες για να ξανακυλήσουμε πίσω. Η υπόσχεσή μου να βρίσκομαι πάντα δίπλα στον πολίτη ισχύει όσο ποτέ, χωρίς να κρύβονται εμπόδια. Δίνοντας όμως και κατευθύνσεις για να τα ξεπεράσουμε, όπως το κάναμε πολλές φορές. Από το μεταναστευτικό και τις εθνικές προκλήσεις, μέχρι τη μάχη της υγείας και την οικονομική ανάταξη. Έτσι θα γίνει και σήμερα. Ο δρόμος είναι ανηφορικός, αλλά έχουμε τη σωστή πηξίδα για να φτάσουμε προς τον προορισμό μας. Να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια και να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, η χώρα πρωταγωνιστεί ώστε να ξεπεραστούν παλαιά δόγματα και να χτιστεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Στη διεθνή κακέρα, είμαστε με το μέρος της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και της Δύσης. Πιστοί στις απαιτήσεις των συμμαχιών μας, αλλά και απαιτητικοί προς τους συμμάχους μας. Κάτι που αφορά και τα εθνικά θέματα, όπου νομίζω ότι η στάση των περισσότερων δυνάμεων είναι κοινή, όπως διαπίστωσα συνομιλώντας και με τους αρχηγούς των κομμάτων. Τέλος, διεκδικούμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, ξεπερνώντας κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο. Ανάπτυξη ηλεκτρικών διασυνδέσεων με κράτη όπως η Αίγυπτος. Μετατροπή της πατρίδας μας σε πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και αντικατάσταση των παλιών συσκευών. Και ασφαλώς, αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου με οικονομικό ενδιαφέρον. Για το θέμα αυτό θα υπάρχουν σύντομα και νέες ανακοινώσεις. Κλείνω με την κοινή προσδοκία ότι αυτή η παγκόσμια τρικυμία να είναι παροδική. Η υπέρβασή της όμως θα έχει μόνιμα θετικά αποτελέσματα. Και αυτά θα πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Η κρίση στην Ουκρανία να σημάνει τη νίκη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Οι δυσκολίες που βιώνει η Ευρώπη να την οπλίσουν με τόλμη και ίσχυ. Ενώ για την Ελλάδα και αυτή η δοκιμασία να γίνει ξανά μία ακόμα ευκαιρία να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας και να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ.